αλλά έπεσα έξω. Έγινε πιο νωρίς η επίθεσή του. Ευτυχώς το πλήρωμα του Σπάβλου Πρέβελη με αυτοθυσία έσωσε το καράβι του. Αυτοί ανεβήκανε, ο Τούρκος καπετάνιος, δεν ξέρω που ήταν, και το πλήρωμα του. Όλα πήγανε καλά, νομίζω. Όλα πήγανε καλά, δηλαδή αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ποια ήταν αυτά, ποια θα ήταν αυτά? Σίγουρα θα πήγαινε πάνω στο σκάφος το Πρέβελη και μετά θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις, νομίζω. Πάρουνε από εδώ. Α, δεν ξέρω. Σαρχές, λιμεναρχία, τελωνία και αυτά. Εσύ χθες εδώ πέρα που το είδες, τι αδειάζανε το εμπόρευμα, αδειάζανε το... Ήταν άδειο το εμπόρευμα, ήταν άδειο από καιρό το εμπόρευμα. Το καράβι ήταν άδειο εκεί πέρα. Και τι παίρνανε, τα κοντέινερ απλά παίρνανε, τι παίρνανε? Τα κοντέινερ ήταν έξω, φιλαράκι μου. Τα φορτώσαμε χθες και τα πήγαμε 6 κοντέινερ, 6 ταρίκες, τα πήγαμε σήμερα στην Παστίνα. Μην τα πάρει θάλασσα, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί είναι βαριά τα κοντέινερ, αλλά σήμερα ξεκινήσαμε και τα πήγαμε. Ένα δρόμο τα κοντέινερ τα πήγαμε. Έξι ταλίκες. Κάπως σήμερα τι ώρα έσπασε το πρωί? Εμείς που ήμασταν εδώ από τις 6.30-7 η ώρα, το χτυπούσε πάνω κάτω και κόψει τους σκάβους. Κρατούσε ένα σκάβος και λέω, με την πύρα του εδώ του λιμανιού της Νταλίκας. Λέω αυτό μέχρι το μεσημέρι θα βουλιάξει και να του.